Ακούγοντας τον Υπουργό Δικαιοσύνης στη σύντομη απάντησή του στην τοποθέτησή μου κατά την πρώτη ανάγνωση, αλλά και την εισηγήτρια της πλειοψηφίας στη σημερινή της εισήγηση, αντιλαμβάνομαι ότι το ψευδεπίγραφο μεταρρυθμιστικό αφήγημα της κυβέρνησης αναζητά απεγνωσμένα νομιμοποίηση. Νομιμοποίηση πολιτική, νομιμοποίηση θεσμική, νομιμοποίηση ηθική. Αυτή την νομιμοποίηση αναζητώντας έφτασα στο σημείο να παρουσιάζουν με όλες τις συνεντεύξεις και όλες τις δηλώσεις οι οποίες δινόντουσαν πριν να ξεκινήσει η συζήτηση ότι τάχα αυτές οι ρυθμίσεις συναντούσαν ευρύτατη συνένεση, ευρύτατη αποδοχή από το σύνολο των παραγόντων της δίκης. Και όπως αποδείχτηκε κατά την μακρά και πάρα πολύ χρήσιμη και επικοδομητική ακρόαση των φορέων, αυτό ήταν απόλυτα ψευδές. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, της οποίας προσπαθούσατε να υφαρπάξετε τη συνένεση μέσα από μια λογική δούνε και λαβίνω, όπως αντιλαμβάνομαι, για το, όπου το δούνε ήταν το νομοσχέδιο για τη διεύρυνση της δικηγορικής ύλης. Και προεξοφλούσατε ότι θα υπάρξει συνένεση και σιωπή. Ψευδές λοιπόν αυτό. Ψευδές και όσον αφορά τον εξαντλητικό διάλογο με την Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων, η οποία με πολύ εύστοχο λογοπαίγνιο είπε ότι εξαντλήθηκαν να περιμένουν το διάλογο. Άρα ψευδές το αφήγημα περί συνένεσης. Και αυτή η νομιμοποίηση αποζητείται κυρίως καθώς επικαλείστε την μεταρρυθμιστική παρακαταθήκη του ΠΑΣΟΚ. Επικαλούμενη με αμετριόεπια που πρέπει να σας πω με απόλυτο σεβασμό ότι προκαλεί θυμηδία. Με αμετριόεπια καθώς προσπαθείτε να εμφανιστείτε ως συνεχιστής όχι μόνο αυτής της παράδοσης, της μεταρρυθμιστικής παράδοσης του ΠΑΣΟΚ, αλλά και του Ελευθερίου Βενιζέλου. Εδώ κάπου πρέπει να μπει ένα φρένο. Το ΠΑΣΟΚ δεν νομιμοποιεί λοιπόν την απόπειρα να εμφανιστεί η καταπαραγγελία και η καθυπαγόρευση της Παγκόσμιας Τράπεζας νομοθέτηση προκειμένου να πάρουμε τη δόση μας. Ως δίθεν μεταρρύθμιση και μάλιστα ιστορικού εύρους. Όχι, το ΠΑΣΟΚ δεν συνενεί και δεν νομιμοποιεί ένα τέτοιο ψευδεπίγραφο μεταρρυθμιστικό αφήγημα. Τώρα, λέτε ποια είναι η αντιπρόταση. Η αντιπρόταση περιλαμβάνει μια άλλη αντίληψη. Μια άλλη πολιτική αντίληψη, μια άλλη πολιτική διαχείριση και προφανώς μια άλλη κυβέρνηση από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δηλαδή μια κυβέρνηση που επί 5 χρόνια υπηρετεί με σχέδιο, συνέπεια και συνέχεια τις ανάγκες της δικαιοσύνης. Μια κυβέρνηση που σε σχέση για παράδειγμα με το Πρωτοδικείο Αθηνών δεν λέει άλλα όταν είναι στην αντιπολίτευση και άλλα όταν είναι στην κυβέρνηση. Δεν καταγγέλει την τριχοτόμηση του Πρωτοδικείου Αθηνών και φέρνει αυτή τη στιγμή 8 πρωτοδικεία στην Αττική. Μια κυβέρνηση που τα 5 χρόνια εργάζεται για την μείζωνα, την εκ των όνων κάνευ προϋπόθεση, αν θέλουμε να μιλάμε για επιτάχυση της δικαιοσύνης στον 21ο αιώνα σε μια σύγχρονη δυτική ευρωπαϊκή χώρα που είναι η ψηφιοποίησή της. Μια κυβέρνηση που επενδύει στον καταρτισμένο και επιμορφωμένο πρωτοδίκη και δεν δηλώνει το αδιανόητο. Εγώ θα σας παρακαλούσα, κύριε Υφυπουργέ, για τη δική σας ιστεροφημία. Να ζητήσετε να διαγραφούν από τα πρακτικά αυτά που είπατε. Γιατί είπατε το αδιανόητο. Αφού έχουμε το θεσμό των μεικτών ορκωτών δικαστηρίων στη χώρα μας, δηλαδή δικάζουν άνθρωποι χωρίς νομική παιδεία, τι σας πειράζει, μας είπατε, να δικάζουν ειρηνοδίκες πλημελήματα. Νομίζω ότι αν το ξανασκεφτείτε, θα ζητήσετε να διαγραφούν από τα πρακτικά αυτή η ερώτηση. Μια κυβέρνηση, λοιπόν, που αντιμετωπίζει το μεγάλο πρόβλημα που επισημαίνεται και από την Παγκόσμια Τράπεζα, δηλαδή το πρόβλημα της έλλειψης δικαστικών υπαλλήλων, που είναι ένας μοχλός, ένας παράγοντας της δίκης, καθοριστικός για την επιτάχυνση, αν λάβουμε υπόψη μας ότι στο Πρωτοδικείο της Αθήνας μόνο έχουμε 500 κενές οργανικές θέσεις. Άρα, δεν είναι μεταρρύθμιση η ενοποίηση
που είναι ένα χρήσιμο εργαλείο όταν υπηρετείται συγκροτημένα, προϋποθέτει ψηφιοποίηση, προϋποθέτει επιμόρφωση, προϋποθέτει υλικοτεχνικές υποδομές, προϋποθέτει αντιμετώπιση των κενών οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων. 5 χρόνια στις 4 αυτές προϋποθέσεις δεν έχετε κάνει το παραμικρό. Δεν είναι μεταρρύθμιση να αναδιαρθρώνεις το δικαστικό χάρτη όπως το κάναμε, όπως το κάνατε, χωρίς αντικειμενικά κριτήρια, τροφοδοτώντας αχρίαστους και επικίνδυνους τοπικισμούς. Γιατί, για παράδειγμα, η μόνη πρωτεύουσα, εξαιρείται, που τυχαίνει να είναι και μια πόλη με μεγάλο ιστορικό βάρος. Γιατί εκεί επιλέγεται η οικονομική δραστηριότητα και δεν επιλέγεται στη Θήβα. Και γιατί αλλάξαν τα Μέγαρα. Γιατί ο Δήμαρχος είναι Πασόκ, απαντάω εγώ. Λοιπόν, δεν είναι μεταρρύθμιση αυτό. Αυτό δεν λέγεται μεταρρύθμιση. Ρυθμίσατε τις οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων στα περιφερειακά και στα παράλληλα. Δεν το κάνατε όμως με τους δικαστές. Ενώ υπάρχει τρόπος να το κάνετε με τους δικαστές, διασφαλίζοντας την ισοκατανομή στη διανομή της δικαστικής ύλης. Όλα αυτά τα κενά και πολλά άλλα, στα οποία ακροθυγώς θα αναφερθώ, δεν επιτρέπουν να χρησιμοποιούνται αυτές οι βαρύγδουπες περιγραφές για αυτό το νομοσχέδιο που φέρνετε. Το ζήτημα με τους δικαστικούς υπαλλήλους είναι σοβαρό. Τα κενά οδηγούν σε απίστευτες καθυστερήσεις. Και υπάρχει και ένα ηθικό ζήτημα σε σχέση με τον κλάδο αυτό, του οποίου το επίδομα το οποίο χορηγήθηκε το 1995, το επίδομα ειδικών συνθήκων, και κόπηκε το 2011 ως μνημονιακή υποχρέωση, δεν έχει αποδοθεί, ενώ κάτι αντίστοιχο έχει γίνει και ορθώς και ορθότατα με τους δικαστικούς λειτουργούς. Δεν είναι δυνατόν αυτός ο κλάδος αυτή τη στιγμή να βρίσκεται σε αυτή την οικονομική εξαθλίωση και στην γενικότερη εξαθλίωση σε σχέση με τον τρόπο που εκτελούν τα καθήκοντά τους λόγω των κενών. Εμείς θα καταθέσουμε εμπρόθεσμα σήμερα τροπολογία, κύριε Υφυπουργέ, για την επανοθεσμοθέτηση της πάγιας μηνιαίας αποζημίωσης στους υπαλλήλους της Γραμματείας των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, του Συμβουλίου της Επικρατείας των Διοικητικών Δικαστηρίων, της Επιτροπίας των Διοικητικών Δικαστηρίων. Και σας καλούμε να την υιοθετήσετε και σας καλούμε να δεσμευτείτε πάνω στην επαναφορά και επαναθεσμοθέτηση αυτού του επιδόματος ειδικών συνθήκων. Στο νομοσχέδιο υπάρχουν πολλά επιμέρους ζητήματα και δευτερεύοντα, τα οποία σας εκθέτουν, αλλά και πολλά λειτουργικά ζητήματα. Σας τα θέσαμε. Οι παράλληλες επετηρίδες, για παράδειγμα, είναι πάρα πολύ πιθανό ότι μετά από μία προσφυγή δεν θα μπορέσουν να σταθούν. Και αναρωτιόμαστε ποιος είναι ο λόγος και αν συνδέεται με αυτό το πρόβλημα που ξέρετε ότι θα αντιμετωπίσετε, ποιος είναι ο λόγος της παράτασης της θητείας των Συμβουλίων Διοίκησης των Πολιτικών Δικαστηρίων και των Διευθυνόντων στις Εισαγγελίες. Γιατί παρεμβαίνετε με αυτόν τον εξωθεσμικό και αδιανόητο για τις μέρες μας πια τρόπο στο αυτοδιοίκητο της δικαιοσύνης. Δεν μας εξηγήσατε γιατί το κάνετε. Και όποια εξήγηση και να δώσετε, εγώ σας λέω ότι είναι λάθος. Είναι λάθος το ότι παρεμβαίνετε και παρατείνετε τις θητείες. Σας είπαμε για την ειδοποίηση των διαδίκων και το φόβο της ερημοδικίας. Το τι έχει να γίνει δεν μπορείτε να το διανοηθείτε. Μάλλον θα έπρεπε να μπορείτε, είστε νομικός, και ο Υπουργός είναι νομικός και οι σύμβουλοι σας θα έπρεπε να γνωρίζουν τι έχει να γίνει, καθώς δεν θα έχουμε ειδοποιήσεις στους διαδίκους, αλλά θα έχουμε στους δικηγορικούς συλλόγους. Και μάλιστα, όχι επί μια ακυρότητας, αφήνεται δηλαδή την ειδοποίηση στην πρωτοβουλία του γραμματέα, αλλά όχι επί μια ακυρότητας. Θα υπάρξουν ερημοδικίες πολλές. Για το πρότυπο κακής νομοθέτησης, τι να πούμε. Πριν από 2 μήνες ψηφίσαμε τους ποινικούς κώδικες. Ούτε 2 μήνες.
Είναι η τρίτη τροποποίηση που φέρνεται για τη δικαστική αστυνομία. Ένα θεσμό που ένα χρόνο τώρα δεν έχει λειτουργήσει. Και μέσα σε όλες τις τροποποίησεις φαίνεται και τη φωτογραφική διάταξη για τον συνταξιούχο εισαγγελικό λειτουργό. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε, είναι τέτοια τα σχόλια που έχετε προκαλέσει, που είναι πολύ πιθανό να φοβηθείτε να τον τοποθετήσετε εκεί. Είναι βέβαιο ότι κάποια άλλη θέση θα του βρείτε. Δεν έχω καμιά αμφιβολία. Και έρχομαι στο άρθρο 39, για το οποίο έτσι με τόση αυταρέσκεια απαντήσατε στην επισήμανσή μας. Καταρχήν ξεκινάω από κάτι το οποίο δεν επιτρέπεται να γίνεται μέσα σε αυτή την αίθουσα. Δηλαδή να δίνονται ψευδείς βεβαιώσεις από συνεργάτες υπουργών και από υπουργούς. Και το λέω αυτό γιατί σας είπα ότι το άρθρο ήταν αποκλεισμένο από τη διαβούλευση. Και εσάς οι συνεργάτες σας και εσείς μας διαβεβαιώνετε ότι αυτά τι είναι αυτά που λέτε. Λοιπόν, ορίστε. Δεν επιτρέπεται ο σχολιασμός στο άρθρο 39, κατάργηση παραπομπής σε πλημελήματα. Ορίστε. Για το πρακτικό, κύριε Υπουργέ. Κανένα σχόλιο στο άρθρο 39. Μπλοκαρισμένο το άρθρο 39. Παρακαλώ πολύ, λοιπόν, να μην ξαναπείτε ψέματα. Ξεκινάμε από το βασικό, από το μείζον. Πάμε στην ουσία. Να μας εξηγήσετε γιατί αυτό το άρθρο ήταν κλειδωμένο και αποκλεισμένο από τη διαβούλευση. Αλλά πάμε τώρα και στην ουσία. Μας δείξατε ένα έγγραφο, το οποίο παρακαλώ πολύ να μου δοθεί ένα αντίγραφο από τη γραμματεία, στο οποίο το άκουσαν φαντάζομαι οι κυρίες από τη γραμματεία για το έγγραφο του οποίου την φωτοτυπία ζητώ, στο οποίο φαίνεται ότι ένας από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς της χώρας, ο κύριος Νίκος Πασχάλης, γράφει στο έγγραφο ότι κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας εισηγείται το Σεπτέμβριο του 2023 αυτή την αλλαγή, την οποία φέρνεται στο άρθρο 39, αφού προηγουμένως έχετε φροντίσει να το αποκλείσετε από διαβούλευση. Καταρχήν θέλω να πω ότι ο κύριος Νίκος Πασχάλης, όπως και οι υπόλοιποι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς της χώρας μας, έχουν επιλεγεί από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κατά την ελεύθερη κρίση του, δεν ξέρω αν αυτό ήταν αποτέλεσμα ζυμώσεων με συναδέλφους του, με κύκλους του Υπουργείου, δεν το γνωρίζω. Εγώ δέχομαι ότι είναι το αποτέλεσμα της ελεύθερης δικανικής του κρίσης. Και έρχεται και εισηγείται στο Υπουργείο αυτή την αλλαγή, το Σεπτέμβριο του 2023. Το έγκλημα στα Τέμπη έχει ήδη συμβεί και φαντάζομαι ότι ο Έλληνας εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας γνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά την υπόθεση της Σύμβασης 717, που εσείς μπορεί να ισχυρίζεστε ότι δεν έχει αιτιώδη συνάφεια με το έγκλημα των Τεμπών, πάντως αφορά τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Εδώ φαντάζομαι δεν θα διαφωνήσουμε. Ο κ. Πασχάλης, λοιπόν, γνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά το ζήτημα της Σύμβασης 717 και σας εισηγείται αυτή την αλλαγή. Εσείς δεν σπέβδετε να την υιοθετήσετε. Έχετε από τότε, έχουν μεσολαβήσει αρκετές νομοθετικές σας πρωτοβουλίες. Την ξεχνάτε αυτή την παρένεση από τον κύριο Πασχάλη. Και έρχεστε με το σημερινό νομοσχέδιο για το δικαστικό χάρτη. Εγώ αναρωτιέμαι εάν ο κύριος Πασχάλης έχει ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την κυρία Λάουρα Κοβέση για αυτή την πρωτοβουλία του και για αυτή την άποψή του. Για αυτή τη δικανική του κρίση, την οποία εισηγείται στην κυρίαρχη φυσικά ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου να νομοθετήσει. Εδώ αναρωτιέμαι. Γνωρίζω όμως κάτι άλλο. Γνωρίζω ότι στις 26 Απριλίου
Ο πρόεδρος της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κύριος Χουάν Φερνάντο Λόπες Αγκιλάρ, σε επιστολή του, η οποία απευθύνεται στην πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναφέρει: «Αυτό είναι επίγον υπό το φως των αναφορών ότι το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αμφισβητείται από την έλλειψη συνεργασίας των ελληνικών αρχών, όπως επισημαίνεται από την ίδια την κυρία Κοβέση σε δημόσιες δηλώσεις, και η οποία έλλειψη συνεργασίας των ελληνικών αρχών κινδυνεύει να επιδεινωθεί από προσφάτως προταθήσεις νομοθετικές αλλαγές που περιορίζουν την ικανότητα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα να καλύψει ορισμένα πλημελήματα. Άρα, δεν αμφισβητώ ότι ο κύριος Πασχάλης σας ζήτησε να το κάνετε. Αμφισβητώ όμως πολλά άλλα. Και φοβάμαι ότι είστε σε απόλυτη αδυναμία να δώσετε απαντήσεις. Και είστε σε απόλυτη αδυναμία γιατί η μεθαδευμένη απόπειρα συγκάλυψης των υπευθύνων και των αιτίων της τραγωδίας και του εγκλήματος των Τεμπών είναι κεντρική πολιτική απόφαση της κυβέρνησής σας. Και θα την υπηρετήσετε μέχρι τέλους. Σας ευχαριστώ.